Είναι λοιπόν πράγματι πολύ δυσάρεστη η 80η επέτειος της μεταρρυθμίσεως του εκκλησιαστικού ημερολογίου. Οι Ορθόδοξοι διαιρέθησαν. Το σκάφος της Εκκλησίας οδηγήθηκε από τους καινοτόμους, στους ανέμους και τις θύελες του οικουμενισμού. Η λατινοφροσύνη ανανεώθηκε. Στην οδυνηρή συνέχεια και στη νέα κατάσταση, της οποίας είμεθα μάρτυρες τα τελευταία 3 χρόνια, θα αναφερθεί ο πατήρ Κυπριανός στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του. Παρακαλώ να προσέλθει στο βήμα για να ολοκληρώσει τα συμπεράσματά του. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα μας, σεβαστοί πατέρες και μητέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές. Αισθάνομαι την ιδιαίτερη ανάγκη να επικαλεστώ για το υπόλοιπο της ομιλίας μου και την ενίσχυση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, η χάρη του οποίου εχαροποίησε και ενεθάρρυνε το μικρό πίμνιο των Ορθοδόξων με το περίφημο εκείνο θαύμα της 14ης Σεπτεμβρίου του 1925. Η πάμφωτος φανέρωσής του εκείνη τη νύχτα στον ουρανό της Αθήνας αποτελεί την άνωθεν μαρτυρία ότι η μεταρρύθμιση του 1924 δεν ήταν σύμφωνος προς το θέλημα του Θεού. Ήθε η άκτιστος ενέργεια του Τιμίου Σταυρού, του Σωτήρος μας, να φωτίσει τους ποιμένας ώστε να σκεφτούν και ενεργήσουν θεαρέστως για την ειρήνη και την ενότητα της Εκκλησίας. Έχουμε αναφερθεί επανειλημμένως μέχρι τώρα στην εγκύκλιο του 1920 και έχουμε χαρακτηρίσει αυτήν ως τον θεμέλιο λίθο της αιρέσεως του οικουμενισμού. Πράγματι, είναι τιάφτης σημασίας η εγκύκλιος αυτή, ώστε όχι μόνο εθεμελίωσε την οικουμενική κίνηση, αλλά και κατέστρωσε ένα λεπτομερές πρόγραμμα, ένα σχέδιο της πορείας του οικουμενισμού, το οποίο εφαρμόστηκε επακριβώς και εξακολουθεί να εφαρμόζεται. Το σχέδιο αυτό αποτελείται από 11 σημεία, εκ των οποίων το πρώτο ήταν η παραδοχή του ενιαίου ημερολογίου του 1924, η οποία, επειδή διέριξε βιαίως την εορτολογική ενότητα των Ορθοδόξων, προσήλκυσε σχεδόν αποκλειστικά την προσοχή των ευσεβών. Δυστυχώς, ίσως λόγω των εξαιρετικά δυσκόλων ιστορικών συγκυριών του πρώτου ημίσιος του προηγουμένου αιώνος, δεν έγινε αμέσως και πλήρως κατανοητός ο παναιρετικός όντος χαρακτήρας αυτού του σχεδίου. Για πρώτη φορά στην ιστορία του χριστιανισμού και ειδικότερα της Ορθοδόξου Εκκλησίας προτείνεται η συνεργασία της μιας και μοναδικής Εκκλησίας με όλες τις αιρετικές κοινότητες οι οποίες απεκόπησαν κατά καιρούς εξ αυτής επειδή παρεμόρφωσαν την αλήθεια της πίστεως. Η οικουμενική κίνηση μέσω του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως εθεσμοποίησε τη συνεργασία αυτή ώστε να αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις της. Τι ουτοτρόπως όμως εθεσμοποίησε τον διαχριστιανικό συγκριτισμό, δηλαδή την καθιέρωση της αρμονικής και αδιαταράκτου συνυπάρξεως αληθείας και πλάνης φωτός και σκότους. Η προσέγγιση, η κοινωνία, η συνάφεια και η φιλία κατά την εγκύκλιο του 1920 θα κορυφωθούν το 1948 στην ίδρυση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, οπότε η συνεργασία θα λάβει πλέον επίσημο και θεσμικό χαρακτήρα. Εν τούτης, αν και η συνεργασία αυτή μεταξύ των χριστιανών υποτίθεται ότι θα προετοίμαζε την οδό προς την πλήρη δογματική συμφωνία μέσω των θεολογικών διαλόγων, τελικά συνέβη το αντίθετο. Οι οικουμενιστές της Κωνσταντινούπολεως διαπιστώνουν τα αδιέξοδα των προσπαθειών για ενότητα των χριστιανών στην Ορθοδοξία της πίστεως. Ομολογούν ότι δεν φαίνεται να είναι εγγύς η ημέρα της ενότητος των χριστιανών εν τη αυτή πίστη και της αυτής μυστηρίης. Και τι προτείνουν για την υπέρβαση των αδιεξόδων? Δυστυχώς, αντί του φιλανθρώπου ιεραποστολικού κηρύγματος της μετανοίας και της επιστροφής στην Ορθοδοξία, προτείνεται μια νέα εκκλησιολογική αίρεση.
ένας διακονικός συγκριτισμός, μία ομοσπονδιακή και ηθική ενότητα βασιζομένη στην κοινή διακονία του κόσμου. Ο Οικουμενιστής Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος το 1995 διακήρυξε το όραμά του για την αγαστήν συνεργασία όλων των χριστιανικών δυνάμεων εις των ηθικών, κοινωνικών, ιεραποστολικών και διακονικών τομέα ανεξαρτήτως των βασικών θεολογικών αυτών διαφορών, ως τούτο υπογράμμιζε, όπως έλεγε, προ-70ετίας ήδη η γνωστή εγκύκλιος του Οικουμενικού Πατριαρχείου του έτους 1920. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι όλες οι χριστιανικές ομολογίες οι οποίες μετέχουν στην οικουμενική κίνηση έχουν αναπτύξει σχετικές ιδέες οι οποίες εν το συνόλο τους συγκροτούν την αίρεση της κοινής διακονίας, δηλαδή την ένωση των χριστιανών μεταξύ των μέσω της οργανώσεως, της δράσεως και της αλληλεγγύης. Ένα από τα αρχικά συνθήματα της οικουμενικής κινήσεως ήταν το εξής. Η διδαχή, το δόγμα δηλαδή, χωρίζει. Η διακονία, οι δράσεις ενώνει. Είναι εύκολα κατανοητό ότι ένα τέτοιο σύνθημα καταργεί την Εκκλησία και την δογματική της διδασκαλία, εφόσον προτείνει μία αδογματική ένωση, μία ιδεολογική ομοιογένεια, μία παράκαμψη της αποκαλυπτικής εμπειρίας της Εκκλησίας. Ένα από τα βήματα τα οποία προτείνονται στην συγκριτιστική προοπτική της Εγκυκλίου του 1920 υπό των Ορθοδόξων Οικουμενιστών είναι να εντείνουν όλη η Εκκλησία, Ορθόδοξη και Αιρετική, την συνεργασία προς λύση των κοινωνικών προβλημάτων της πείνας, του υποβιβασμού της προσωπικής αξιοπρεπίας των ανθρώπων, της διακινδυνευομένης ειρήνης δια των αφοπλισμών και φυσικό το λόγο δια τα προβλήματα της φύσεως ως δημιουργίας του Θεού. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος το 1995 διαμέσου ενός κειμένου του υψίστης σημασίας, το οποίο εχαρακτηρίστη ως η Οικουμενική Διαθήκη του Ρωμαίου Ποντίφικος, διεκήρυξε ότι οι σχέσεις μεταξύ των χριστιανών προβλέπουν και απαιτούν ήδη από τώρα κάθε δυνατή πρακτική συνεργασία σε διάφορα επίπεδα, ποιμαντικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και επίσης στην μαρτυρία στο μήνυμα του Ευαγγελίου. Το πλέον επικίνδυνο είναι ότι ο Πάπας την επιφανειακή αυτή ένωση δια της πρακτικής συνεργασίας θεωρεί ως κοινή χριστιανική μαρτυρία. Στα μάτια του κόσμου, έγραφε, η συνεργασία μεταξύ των χριστιανών προσλαμβάνει τις διαστάσεις της κοινής χριστιανικής μαρτυρίας. Δηλαδή, οι χριστιανοί, εν γνώση τους ότι δεν είναι ενωμένοι μεταξύ τους, καλούνται να δώσουν στον κόσμο μια παραπλανητική εικόνα δίθεν ενώσεως δια της κοινής δράσεως. Άραγε η μαρτυρία αυτή σε ποιο Ευαγγέλιο θα αφορά? Της αλαθή του Ορθοδόξου Εκκλησίας ή του αλαθή του Πάπα της Ρώμης ή των αλαθή των αμετρήτων παπών του Προτεσταντισμού? Είναι λοιπόν προφανές ότι η συνεργασία της Ορθοδοξίας και της Αιρέσεως, την οποία προέτεινε η Εγκύκλιος του 1920 και η οποία υιοθετήθηκε σε επίπεδο κορυφής από την Τρίτη Προσυνοδική Πανορθόδοξη Διάσκεψη, συνιστά εκκλησιολογική αίρεση. Πρώτον, διότι θεσμοθετεί τον διαχριστιανικό συγκριτισμό και εμφανίζει αυτόν ως δήθεν διδασκαλίαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και δεύτερον, διότι ακυρώνει το κήρυγμα της σωτηρίας του κόσμου διά της αληθείας και προωθεί μια ενότητα εγκοσμιοκρατική, ανθρωποκεντρική. Είναι πολύ εύστοχος εν προκειμένου η εξής επισήμασης την οποία διατύπωσαν προσφάτως αγιορείτε αντιοικουμενιστέ. Με τις συνεργασίες επιπρακτικού και ποιμαντικού επίπεδου γράφουν, τα μεν δόγματα χάνουν τη σωτηριολογική τους προοπτική
και φαίνονται ως ανθρώπινες ιδιοτροπίες του παρελθόντος που πρέπει κάποια στιγμή να μπουν στο περιθώριο της χριστιανικής ζωής. Τα δε πρακτικά προβλήματα ανάγονται σε πρωτεύοντα ζητήματα που για την λύση τους απαιτείται η παράκαμψη ή και η κατάργηση των δογματικών διαφορών και των ιεροκανονικών απαγορεύσεων. Τελικά, όπως γίνεται αντίληπτο, οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστές γίνονται θύματα του ειδικού τους σχεδίου εφόσον εμπλέκονται εκούσια σε μια προσπάθεια να ξεπεραστούν οι δογματικές διαφορές με κατευθύνσεις μονομερώς κοινωνιστικές. Όμως είναι βέβαιο, όπως ορθώς έχει παρατηρηθεί, ότι έτσι ανοίγει ο δρόμος για μια παγκόσμια χριστιανική ιεραποστολή με κέντρο όχι την αλήθεια, αλλά μόνο το κοινωνικό έργο. Αν τούτο δεν αποτελεί έτερον Ευαγγέλιον, δηλαδή αίρεση, τότε τι άραγε είναι η αίρεση? Θα κλείσω το κεφάλαιο αυτό με μια χριστολογική αναφορά η οποία θεμελιώνει απόλυτα τις κριτικές μας απόψεις για την αίρεση της συνεργασίας Ορθοδοξίας και Ετεροδοξίας, την αίρεση της κοινής διακονίας και του διακονικού συγκριτισμού. Η Ιερά Παράδοση της Ορθοδοξίας μας πιστεύει ότι ο Θεάνθρωπος Χριστός και Σωτήρας μας είναι φορέας τριπλού αξιώματος, του προφητικού, του αρχιερατικού και του βασιλικού. Στο ένα πρόσωπο του Κυρίου μας και στο ενιαίο λυτρωτικό έργο του είναι συνεινωμένα αρήκτως, συνέχονται και εξαρτώνται αμοιβαίως τα τρία αξιώματά του. Αντιστοίχως, στην μία και μοναδική Εκκλησία του Χριστού μας, δηλαδή την Ορθόδοξη Εκκλησία, και στο ενιαίο έργο της είναι συνεινωμένα αρήκτως τα τρία αυτά αξιώματα του Κυρίου μας. Όπως εν το Χριστό, ομοίως και εν τη Εκκλησία του, δεν είναι δυνατόν να παραλυφθεί ή να αποσπαστεί ή ονδήποτε εξ αυτών των αξιωμάτων, άνευ κολοβόσεως του Ευαγγελίου και άνευ ουσιώδους παραβλάψεως της όλης απολυτρώσεως. Εν τούτης, οι οικουμενιστές αμαρτάνουν πολλαπλάσια, διότι όχι μόνο παραλείπουν το προφητικό κήρυγμα της μετανοίας προς τους αιρετικούς, αλλά επιβάλλουν στην Εκκλησία που είναι φορέας του Ευαγγελίου της αληθείας να διακονήσει τον κόσμο μαζί με την αίρεση η οποία έχει νοθεύσει το Ευαγγέλιο και είναι φορέας του ψεύδους. Εισερχόμενοι στην τέταρτη και τελευταία ενότητα του θέματός μας, φτάνουμε πλέον στο οδυνηρό σήμερα. Όταν τον Μάιο του 1998 ανεδεικνύεται ο νέος προκαθήμενος της Καινοτόμου Εκκλησίας, κύριος Χριστόδουλος, είχε ασκηθεί από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας αυστηρά κριτική εις αυτόν για τα σοβαρότατα παραλυπόμενα του ενθονιστηρίου λόγου του. Εν πρώτης, εγγράφεται τότε σε σχετικό άρθρο, ο νέος προκαθήμενος αγνόησε τελείως την οδυνηρά διαίρεση της Εκκλησίας της Ελλάδος αλλά και ευρύτερα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία υφίσταται από τις εισαγωγής του νέου ημερολογίου το 1924 ως αμέσου καρπού της οικουμενιστικής προοπτικής της Κωνσταντινουπολιτικής Εγκυκλίου του 1920. Η πατερική παράδοση, συνέχιζε το άρθρο, θέλει το θέμα της ενότητας της Εκκλησίας να είναι θεμελιωδέστατο και πρέπει τούτο να αποτελεί το α και το ω κάθε ηγετικού προγραμματισμού. Τι αξία έχει ενώπιον του Θεού οτιδήποτε άλλο στο πρόγραμμα ενός προκαθημένου, συνέχισε το άρθρο, όταν η βαθιά διαίρεση των Ορθοδόξων λόγω της ημερολογιακής καινοτομίας, οι απάνθρωπος στάσεις έναντι των ευσεβών του πατρίου ημερολογίου και το αίμα του αθώου και θρήσκου μνήμου που έβαψε αρχιερατικούς και αρχιεπισκοπικούς θρόνους βοούν προς Κύριον Σαββαώθ και ταράσουν τον ύπνον των προαπελθόντων μακαριωτάτων, ποιος και πότε, έκλεινε το άρθρο, θα πάρει επάνω του την ευθύνη για το έγκλημα αυτό του αιώνος μας,
ποιος και πότε θα παραιτηθεί γερόμενος εξηλαστήριον θύμα, ποιος και πότε θα μιμηθεί τους Αγίους Πατέρας όχι με λόγια αλλά με έργα, ποιος και πότε θα χύσει το αίμα του και όχι το αίμα του αθώου και θρήσκου ποιμνίου, θυσιαζόμενος για την επανένωση της διεσχισμένης και διηρημένης Ορθοδόξου Εκκλησίας. Άραγε υπήρξε καμία απάντηση στα όντως οδυνηρά αυτά ερωτήματα? Πράγματι υπήρξε. Μετά από 3 ακριβώς έτη, τον Μάιο του 2001, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος, με τη συγκατάθεση και ενεργό συμμετοχή της Οικουμενιστικής Εκκλησίας του Νέου Ημερολογίου, επισκέφθηκε την Ελλάδα. Μάλιστα, εθεωρήθη τόσο μέγα ιστορικό γεγονός τούτο, ώστε κατεχωρήθηκε στα δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην στήλη των σπουδαίων, των σπουδαιότερων ιστορικών γεγονότων από τις γεννήσεις του Χριστού μας. Τι συμβαίνει λοιπόν? Το 2002, από του βήματος αυτού, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας αναφέρθηκε στην εξής πολύ χαρακτηριστική επισήμανση επιφανούς ιεράρχου του Νέου Ημερολογίου. Η πρόσφατη έλευση του Πάπα στην Ελλάδα συνετέλεσε και στην ανάδειξη μιας τραγικής πραγματικότητας. Στο ότι δηλαδή μερικοί εκκλησιαστικοί άρχοντες διακρίνονται από τον τραγικό, διαχριστιανικό και διαθρησκειακό συγκριτισμό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πλάνη της εποχής μας, ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος πειρασμός. Αυτή ακριβώς είναι η μοναδική σε πληρότητα και ακρίβεια ορθή θεώρησης εξ επόψεως θεολογικής όσων συνέβησαν εντεύθυν του 1924 και όσων συμβαίνουν κορυφούμενα οδυνηρώς στις ημέρες μας την τελευταία τριετία. Ως ημέρα γίνεται όλο και περισσότερο καταφανές ότι ο Αρχιεπίσκοπος της Καινοτομίας εζήλωσε τον ζήλον του πολυπράγμονος προκατόχου του Μελετίου Μεταξάκη. Άραγε, μήπως είμεθα υπερβολική? Δυστυχώς όχι. Η ελπίδα για την επανένωση της διηρημένης λόγω του Οικουμενισμού Ορθοδοξίας πάντοτε αναζωπυρώνεται στην καρδιά των ευσεβών τέκνων της Εκκλησίας. Τούτο όμως δεν εμποδίζει αυτά να διακρίνουν με βαθιά λύπη τα σημεία των καιρών, την όλο βαθύτερη διείσδυση στους ποιμένας του όντως τραγικού διαχριστιανικού και διαθρησκειακού συγκριτισμού, την συνεχή υποχώρηση στην μεγαλύτερη αυτή πλάνη της εποχής μας, στον μεγαλύτερο και ισχυρότερο αυτόν πειρασμό. Η εγκύκλιος του 1920, η απαρχή αυτή του συγκριτιστικού οικουμενισμού, είναι παρούσα σήμερα στην Ελλάδα όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν το δε συγκριτιστικό σχέδιό της εφαρμόζεται πλήρως. Ας παρακολουθήσουμε μερικά ενδεικτικά γεγονότα. Πρώτον, κατά την επίσκεψη του Πάπα στην Ελλάδα, εκτός των άλλων, υπεγράφει και διακηρύχθη κοινή δήλωση, την ακούσαμε προλίγου στην ταινία, ενώπιον του βήματος του Αποστόλου των Εθνών Παύλου υπό των δύο προκαθημένων. Αυτή ταύτη η συνυπογραφή ενός κειμένου στην προοπτική ενωμένων προσπαθειών Ορθοδοξίας και Παπισμού για την κοινή αντιμετώπιση σειράς προβλημάτων του κόσμου ήδη αποτελεί νομιμοποίηση της πανερέσεως του Παπισμού, για την οποία μας ομίλησε διεξοδικά πέρυσι από του βήματος αυτού ο αδερφός μας πατήρ Κλήμης. Εναντίον ποιου και για ποιου λόγο εν πάση περιπτώσει αγωνίστηκαν οι Άγιοι Τρεις Νέοι Ιεράρχοι Φώτιος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Παλαμάς και Μάρκος ο Ευγενικός, αλλά η κοινή δήλωση αποτελεί ταυτοχρόνως και ένα χαρακτηριστικό κείμενο διαχριστιανικού συγκριτισμού. Αν ο καινοτόμος κύριος Χριστόδουλος
εγκληθεί κάποια στιγμή ότι εκτρέπεται, να είστε βέβαιοι ότι θα παραπέμψει στην εγκύκλιο του 1920, της οποίας το κύρος και η ισχύς έχουν αναγνωριστεί πανορθοδόξως. Δεύτερον, είναι πράγματι ερμηνευτικό των προθέσεων του κύριου Χριστοδούλου ότι τον Ιούνιο του 2003, κατά την ομιλία του στο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο της Θεσσαλονίκης, διεκήρυξε τη συμφωνία του τόσο προς την εγκύκλιο του 1920, όσο και προς τις ποικίλες οικουμενιστικές δραστηριότητες των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, οι οποίες, όπως γράφει ο ίδιος ο Χρυσόστομος ο Παπαδόπουλος, στον οποίο παραπέμπει ασμένος ο Μακαριότατος, επεδίωξαν την από κοινού μελέτη των τρόπων της αναζωογονήσεως των χριστιανικών αρχών εν τη ζωή των λαών. Τρίτον, τον Μάρτιο του 2002, μία επιτροπή πολυμελής και υψηλού επίπεδου της Οικουμενιστικής Εκκλησίας του Νέου Ημερολογίου μεταβαίνει στο Βατικανό και εγκαινιάζει μια συγκριτιστική συνεργασία με τον παπισμό, όπως εγγράφει, επάνω σε θέματα ποιμαντικής μέρημνας και προβληματισμού για τον σύγχρονο άνθρωπο. Ο δε προκαθήμενος της καινοτομίας δηλώνει ότι είμαστε σε θέση να συνεργαστούμε μαζί, Αθήνα και Βατικανό, προς όφελος της ανθρωπότητος. Οφείλουμε να συνεργαστούμε με όλους τους άλλους χριστιανούς και να αναλάβουμε κοινή δράση, προασπίζοντας τις κοινές μας αρχές και αντιμετωπίζοντας τον κοινό κίνδυνο που απειλεί όλους μας. Τέταρτον, τον Νοέμβριο του 2003, ευρισκόμενος ο Μακαριότατος στο Χαλέπι της Συρίας, διεκήρυξε ότι «Δεν πρέπει να κόψουμε τις γέφυρες με τους άλλους χριστιανούς, με τους οποίους παραμένουμε τουλάχιστον συνεργάτες στην οικοδόμηση μιας καλύτερης κοινωνίας, πιο ανθρώπινης, πιο δίκαιης, πιο ελεύθερης. Δεν έχουμε από τον Θεό το δικαίωμα», είπε, «να κόβουμε γέφυρες επικοινωνίας». Μάλιστα, στο Χαλέπι ο κύριος Χριστόδουλος προέβη και στο επόμενο βήμα, το οποίο άλλωστε ανεμένετο. Μετά τον διαχριστιανικό, εκήρυξε και τον διαθρησκειακό συγκριτισμό. «Οι θρησκείες καλούνται να συστρατευθούν», είπε. «Χριστιανοί και μουσουλμάνοι», ετώνησε, «οφείλουν να συνεργαστούν για την επικράτηση της ειρήνης». Προσφάτως, την 7η του Φεβρουαρίου 2004, απευθυνόμενος ο Μακαριότατος προς τους Έλληνας Ευρωβουλευτάς και αναφερόμενος στο θέμα του Ευρωπαϊκού Συντάγματος και του Χριστιανισμού, είπε τα εξής πολύ ενδεικτικά. «Για πρώτη φορά στην ιστορία από το Μέγα Σχίσμα, οι χριστιανικές εκκλησίες και ομολογίες της Ευρώπης ενωθήκαμε στην υπεράσπιση μιας πνευματικής προσπάθειας. Για πρώτη φορά επιτύχαμε μια πανευρωπαϊκή εκκλησιαστική συνεργασία». Έκτον, θα κλείσω τις αναφορές μου σε μαρτυρίες της ταυτότητος του Αρχιεπισκόπου της Καινοτομίας με την επίσκεψη τον Μάρτιο του 2003 στην Αθήνα υψηλής αντιπροσωπείας του Βατικανού υπό τον καρδινάλιο κύριο Βάλτερ Κάσπερ, πρόεδρο του Ποντιφικίου Συμβουλίου για την Προώθηση της Ενότητος των Χριστιανών. Στην προσφώνησή του ο κύριος Χριστόδουλος είπε και τα εξής. «Η Αγιωτάτη Ορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδος εγκαινιάζει ομού και συντόνως μετά τη συμμετέρας Εκκλησίας του Παπισμού μία νέα περίοδο αμοιβαίας ειλικρινούς συνεργασίας και πολυτίμου ανταλλαγής απόψεων επιθεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και κοινών ποιμαντικών ανησυχιών. Νυν εν πνεύμα ανανεωμένων επαφών και συνεργασίας προβάλλει. Πρέπει να ενώσουμε τας προσπαθίας ημών, δυνάμεθα και υποχρεούμεθα
να αρθρώσομεν κοινών λόγων. Η αλήθεια και η αίρεσης. Κοινών λόγων. Και προέτρεψε την παπική αντιπροσωπεία να έρθει σε επαφή κατά την παραμονή της στην Αθήνα με τις διάφορες συνοδικές επιτροπές εν το πνεύματι της κοινή συνεργασίας δια την πνευματική και ηθική ευημερία του κοινού ευρωπαϊκού οίκου ημών με την ελπίδα ότι εκείνε διαβουλεύσεις θα συμβάλλουν στην κατάθεση κοινής μαρτυρίας και θα ενθαρρύνουν την κατανόηση και την προσέγγιση μεταξύ των εκκλησιών ημών. Επικαλούμενος την επίοικιά σας, ελπίζω ότι αν και κοπιαστική η περιδιάβασή μας αυτή σε σοβαρές πλευρές του ημερολογιακού ζητήματος μας έδωσε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε τεκμηριωμένα για μία ακόμη φορά την άμεση σχέση, την αιτιώδη σχέση μεταξύ οικουμενισμού και ημερολογίου. Η διακήρυξη των θέσεων της Εγκυκλίου του 1920 εσήμανε την έναρξη μιας πορείας αλλοτριώσεως, μιας σταθεράς απομακρύνσεως από την πατερική και συνοδική παράδοση της Ορθοδοξίας. «Των Αγίων Πατέρων αφιστάμενοι», λέει ο Μέγας Αθανάσιος, «αλλότριοι και της τούτων κοινωνίας γενόμεθα». Οι αντιοικουμενιστές του Πατρίου Ημερολογίου έχουν αποτυχιστεί από τους οικουμενιστάς, έχουν διακόψει κοινωνία μαζί τους, διότι προτιμούν να είναι ενωμένοι με τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας. Όχι μόνον η υιοθέτηση του Πατρίου Ημερολογίου, αλλά και η κατάκριση της Εγκυκλίου του 1920 και όσον αυτή παρήγαγε έκτοτε, θα επέφεραν την ποθητή επανένωση των Ορθοδόξων. Επί τη επαιτίο των 80 ετών από της καινοτομίας του 1924 απευθύνουμε και πάλι αδελφική έκκληση προς τους νεομερολογίτας, ιδίως της πατρίδος μας. Ενωθείτε, αδελφοί μας, με την Εκκλησία των Αγίων για να ενωθεί η απανταχού Ορθόδοξος Εκκλησία μας, για να δοθεί η σωτηριώδης μαρτυρία της ενωμένης Ορθοδοξίας μας, για να μην προδοθεί η ελπίδα της Δύσεως και ευρύτερα η ελπίδα του κόσμου, για να συναχθούν εις εν τα τέκνα του Θεού τα διεσκορπισμένα, για να ζήσει ο κόσμος, για να δοξαστεί το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.